Να φοβάσαι. Κωνσταντίνος Φλαμής είναι μαζί μας και η κυρία Καπάτου, κυρία μου, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Καλημέρα και στους δυο και ευχαριστούμε πολύ. Κωνσταντίνε, τώρα ακούσε εδώ τι γίνεται. Ταυτοποιήθηκαν καταρχάς, Κωνσταντίνε μου, και οι τρεις νομίζω εχθές, έτσι. Εχθές είχαμε λοιπόν και τον τρίτο, ο οποίος πέρασε το κατόχλι της αστυνομικής διεύθυνσης πύργου και κατέθεσε στους αστυνομικούς το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε τρία άτομα για τα οποία γίνεται έρευνα και θα δούμε ποια θα είναι η κατάληξη και ποιες διώξεις θα ασκήσει ο εισαγγελέας όταν η δικογραφία πάει εκεί. Και αυτή είναι λοιπόν η εξέλιξη από πλευρά τη δικαστική. Κωνσταντίνε. Από δικαστική πλευρά. Ναι. Εδώ ξέρεις τι γίνεται τώρα. Εδώ έχουμε ένα παιδί το οποίο απειλείται, φοβάται, δεν μιλά ούτε στους γονείς, ούτε όταν έγινε το περιστατικό. Και έχουμε παιδιά τα οποία είναι έρμεα αυτών των bullying, δεν μιλούν και έχουν πρόβλημα τα παιδιά. Μα είναι λογικό βέβαια και έχουν πρόβλημα, γιατί αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμα και συμμορίες ανηλίκων και στην Πάτρα έχουν παρατηρηθεί τα φαινόμενα αυτά, αλλά και σε άλλες περιοχές, οι οποίες απειλούν ανήλικους. Ακόμα φτάνουν στο σημείο, στην Πάτρα πριν από μερικές ημέρες είχαμε περιστατικό στα Ψηλαλόνια, με επίθεση συμμορίες ανηλίκων σε 12χρονο, από τον οποίο πήραν το κινητό τηλέφωνο. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Ναι, απλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι που με ανησυχεί εμένα ιδιαίτερα, Νίκο. Αυτά τα παιδιά είναι δύσκολο να τα ξεκλειδώσουμε εμείς οι γονείς. Αυτό το παιδί δεν μπορούσε να το ξεκλειδώσει η κυρία Καπάτου και η ψυχολόγος, ο ειδικός στον οποίο απευθύνθηκε η οικογένεια για το παιδί της. Ο φόβος. Αυτό τι σημαίνει. Ο φόβος. Ελάτε κυρία Καπάτου. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Θέσατε πολύ εύστοχα ερωτήματα σε μια εποχή που θα ξεκινήσει το σχολείο. Και όλοι οι γονείς απασχολούνται με αυτά, γιατί είδαμε γιατί κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών ότι πολλά περιστατικά παρόμοια συνέβησαν. Δεν είναι εύκολο το παιδί της εφηβείας να μιλήσει στους γονείς του για το δράμα το οποίο βιώνει. Θα ξεκινήσω από αυτό. Καταρχάς, γιατί ντρέπεται. Δεύτερον, γιατί φοβάται να μην υπάρξουν περισσότερα μπλεξίματα. Τρίτον, επειδή δεν θέλει να δώσει την εντύπωση στους γονείς ότι είναι το ίδιο αδύναμο και αυτό του δημιουργεί μια μεγάλη πίεση εσωτερική, δεδομένου ότι νιώθει το ίδιο ότι δεν τα πάει καθόλου καλά. Παρουσιάζει συμπτώματα όμως που ο γονιός, αν είναι προσεκτικός, θα μπορούσε ενδεχομένως να εντοπίσει. Για παράδειγμα, αλλάζει η συμπεριφορά του. Ξαφνικά μπορεί να γίνει πιο επιθετικό ή πιο υποτονικό. Να απομονώνει, να αποφεύγει να βγαίνει έξω. Να θέλει να μην πάει στο σχολείο, να αποφεύγει το σχολείο. Να παρουσιάζει φοβίες, δυσκολίες στον ύπνο, δυσκολίες ψυχοσωματικές, δυσκολίες άλλου είδους στη συμπεριφορά του. Που σημαίνει ότι κάτι του συμβαίνει. Αυτό λοιπόν εισπράττει ο γονιός και ενδεχομένως, αν το παρατηρήσει για κάποιο διάστημα, να προβληματιστεί και να αρχίσει να πλησιάζει το παιδί του να του κάνει κάποια ερωτήματα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μέσο. Μην πιστεύουμε ότι το παιδί της εφηβείας θα μιλήσει. Έχω παιδιά τα οποία έχουν περάσει και 1 και 2 χρόνια και παρουσιάζουν πολύ σοβαρά προβλήματα και μου έρχονται με κατάθλιψη, δεδομένου ή με το ότι θέλουν να εγκαταλείψουν το σχολείο, και πίσω από αυτά υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά και ο γονείς δεν έχει πάρει μυρωδιά. Έρχονται οι γονείς επειδή βλέπουν τις αλλαγές της συμπεριφοράς τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί και ο γονιός μην νομίζει ότι το παρατηρεί από την αρχή. Άρα λοιπόν η παρατηρητικότητα, η επαφή και η σχέση με τα παιδιά μας είναι καθοριστική, αν θέλετε, δείκτες και οδηγοί μας για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε το παιδί. Κυρία Καπάτου, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί τώρα είπατε για τους γονείς. Ξέρετε, οι γονείς υπολειώνουν τα παιδιά είναι στην εφηβεία. Σου λένε, λογικό είναι το παιδί να έχει τέτοιες αντιδράσεις. Να είναι πιο κλειστό, να είναι λίγο πιο επιθετικό και με τους γονείς. Να απομονώνεται γιατί, στο δωμάτιο όταν δηλαδή και οι γονείς είναι δύσκολο να καταλάβουν, κυρία Καπάτου, τι συμβαίνει στο παιδί λόγω της εφηβείας, αν τα λέω καλά, εσείς θα μας πείτε. Τα λέτε άριστα. Απλώς αυτό που εμείς εξετάζουμε είναι αν είναι συστηματική η αλλαγή του παιδιού. Ένα παιδί το οποίο υφίσταται αυτό το μαρτύριο για μεγάλο διάστημα, έχει μια συμπεριφορά η οποία αλλάζει και η οποία δεν είναι για μια στιγμή. Γιατί στην εφηβεία τα παιδιά μπορεί να έχουν μεταπτώσει τη διάθεσή τους κάποια στιγμή επιθετικότητα απέναντί μας κτλ. Θυμώνουν, ξεθυμώνουν, κλείνονται στο δωμάτιο τους. Αλλά το γεγονός ότι αυτό είναι συστηματικό, είναι έντονο, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ηχηρό καμπανάκι για μας τους γονείς ότι κάτι συμβαίνει. Ο γονιός, ξέρετε, έχει τη μαγική δύναμη να αντιληφθεί όταν κάτι συμβαίνει στο παιδί του. Και γι' αυτό η παρατηρητικότητα και η επικοινωνία μπορεί να βοηθήσουν.
μεταπτώσει τη συμπεριφορά τους έχουν οι έφηβοι. Όταν όμως αυτές οι μεταπτώσεις είναι ραγδαίες και διαρκούν, τότε θα πρέπει σοβαρά να μας προβληματίσει. Κυρία Καπάτου, φοβίες. Δώστε μας 3-4 λεπτά, επιστρέφουμε για να κλείσουμε το θέμα. Να μας πει και μια κουβέντα ο κύριος Κατσόλης, ο πρόεδρος των αστυνομικών. Φυσικά, να δούμε τι γίνεται και σε επίπεδο είναι... συλλήψεων, έτσι, τι έχουμε, ευθύνες γονέων ενδεχομένως. Έτσι, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Λίγο την υπομονούσια, Κωνσταντίνε, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάμε λίγο σύντομα για να ολοκληρώσουμε αυτό με το πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Για το θέμα με το bullying στον πύργο 14χρονος εκεί που δεχόταν αυτή την βίαιη συμπεριφορά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μαζί μας και ο κύριος Γρηγόρης Κατσόλης, ο πρόεδρος αναστομικών υπαλλήλων πύργου Ηλίας. Κυρία Καπάτου, να ολοκληρώσουμε με εσάς. Ξέρεις, θέλω να ρωτήσω εγώ. Μας είπε η κυρία Καπάτου ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε αλλαγή συμπεριφορά σε ένα παιδί το οποίο πέφτει θύμα bullying. Για τους θύτες, κυρία Καπάτου, βλέπουμε αλλαγή στη συμπεριφορά? Συνήθως όχι. Δεν βλέπουμε αλλαγή στη συμπεριφορά, γιατί το παιδί το οποίο είναι ο Νταΐς, ο θήτης, έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά την οποία την ακολουθεί σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, είναι επιθετικός, δείχνει ότι έχει μεγάλη αυτοεκτίμηση κτλ. Αλλά προέρχονται όμως από περιβάλλοντα γονεϊκά, όπου πολλές φορές οι γονείς είναι αυταρχικοί, είναι απαιτητικοί, μπορεί να μην υπάρχει καλή σχέση μεταξύ των γονέων. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι λίγο δύσκολο. Και προβλήματα μέσα στο σπίτι τέτοιου είδους μπορεί το παιδί να μην δείχνει. Ή σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δείχνει αντίθετα επιθετικότητα όταν δεν φοβάται και υπάρχει ένα τέτοιο μοντέλο λειτουργίας στο σπίτι, αλλά όμως να μην δίνει κάποια σημασία ιδιαίτερη ο γονιός αυτό. Μπορούν να βοηθηθούν, τα παιδιά αυτά, κυρία Καπάτου? Βέβαια μπορούν. Φυσικά. Αρκεί να το εντοπίσουμε. Δεν μπορεί το παιδί να γίνει παρίας και αποδιοπομπέως στράβος ενός συστήματος, γιατί ανήκει, καταλαβαίνετε, σε μια κατηγορία συγκεκριμένη που μπορεί αυτή η συμπεριφορά να μετατραπεί σε παραβατική στο μέλλον. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται επαγρύπνηση, παρατήρηση και αντίδραση άμεσα. Μάλιστα. Και εμείς οι γονείς παρατήρηση στα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί επίσης, γιατί και ο εκπαιδευτικός μπορεί να αντιληφθεί πολλά πράγματα. Έτσι. Άμεσα πρέπει να σταματάει η βία. Ωραία. Ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων του πύργου, ευχαριστούμε βεβαίως την κυρία Καπάτου, την ψυχολόγο και την παιδοψυχολόγο μας, που πάντα με μεγάλη ευγένεια ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις μας. Και δίνει και οδηγίες κυρίως σε εμάς τους γονείς για το πώς μπορούμε να αντιληφθούμε εάν κάτι συμβαίνει στο παιδί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν.